Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο δεν έγινε μόνο πιο αυστηρό το μέτρο, αλλά υπήρχαν και πολλές αλλαγές αναφορικά με το ποιες αποδείξεις δέχεται και ποιες όχι η εφορία. Αυτό σημαίνει πως φέτος δεν μετρούν οι αποδείξεις που αφορούν σε δαπάνες για το πετρέλαιο θέρμανση, το φυσικό αέριο και τις υπηρεσίες κοινοχρήστων, τις οποίες δεχόταν μέχρι και το 2012 η εφορία. Πρόκειται για δαπάνες που απορροφούν μεγάλο μέρος του ετήσιου οικογενειακού προϋπολογισμού. Εξάλλου δεν θα περνάνε στην εφορία οι αποδείξεις του ενοικίου που πληρώνει ο φορολογούμενος για την κύρια κατοικία του και τα παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, καθώς είδους ασφάλιστρα και η αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίσης, στην ίδια κατηγορία ανήκουν όπως και πέρυσι οι αποδείξεις για ηλεκτρικό ρεύμα και ίδρυυση. Στις αποδείξεις που πρέπει να μαζεύουν από φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να καλύψουν το 25% των συνολικών ετήσιων αποδοχών τους μέχρι το ποσού των 42.000 ευρώ, προσθέθηκαν και αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαίτερων μαθημάτων. Προσθέθηκαν επίσης οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς, αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο αναλυτικά, με τη νέα ρύθμιση για την συλλογή αποδείξεων αλλάζουν τα ακόλουθα. Η υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων δαπανών συνολικής αξίας μέχρι 25% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος εξακολουθεί να ισχύει και το 2013, αλλά μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες, μισθούς και συντάξεις και δεν υπερβαίνουν τις 42.000 ευρώ. Για τους πολίτες με ετήσια εισοδήματα υψηλότερα των 42.000 ευρώ, προβλέπεται υποχρέωση συλλογής αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ, δηλαδή ίσο με το 25% των 42.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων δεν καλύπτεται από το φορολογούμενο, θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, ο οποίος θα υπολογίζεται με συντελεστή 22% επί του ακάλυπτου ποσού, δηλαδή με τον κατώτατο συντελεστή της νέας κλίμακας φόρου για τους μισθούς και τις συντάξεις. Η φορολογική ποινή, η οποία θα επιβάλλεται για όσους δεν μαζεύουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, ανεβαίνει από το 10% για το 2012 στο 22%. Το μέτρο ισχύει μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ενώ οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες, αγρότες, εμποροβιοτέχνες, δεν έχουν πλέον καμία υποχρέωση να ζητούν και να μαζεύουν αποδείξεις. Οι 8 συν 1 κατηγορίες αποδείξεων που μετρούν φέτος στην εφορία, διατροφή ποτά, ένδυση υπόδηση, είδη νοικοκυριού, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, μεταφορές, εκπαίδευση, αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία, διάφορα αγαθά και υπηρεσίες.